Και η εποχή μας δυστυχώς καλλιεργεί αυτή την αδιαφορία. Η τηλεόραση έχει κάνει τον θεατή ρηχόν. Δεν έχει πιο βαθιά ενδιαφέροντα. Και έτσι σιγά σιγά εκείνος που βλέπει και χρονίζει στην τηλεόραση αρχίζει να γίνεται αδιάφορος. Δεν έχει πλέον ενδιαφέροντα. Σου λέει κάτι εύκολο. Δεν θέλω, μη με ζαλίζεις με βαθιά πράγματα. Μη με ζαλίζεις. Εγώ τουλάχιστον το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Γι' αυτό εάν υποτεθεί ότι παίζεται ένα έργο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, που να είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό, που να πρέπει να προσέξεις, δεν πηγαίνει πολύς κόσμος. Όταν όμως παίζεται μια κωμωδία ή ό,τι άλλο, παρταλά πράγματα, εκεί πηγαίνει κόσμος. Γιατί σου λέει δεν μπορώ τα βαριά πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία που έχει βεβαίως τους σοβαρούς ανθρώπους, είναι όμως οι λίγοι. Που έχουν βάθος, είναι οι λίγοι. Που έχουν φιλόσοφο νουν, είναι οι λίγοι. Οι πολλοί είναι αδιάφοροι, ρηχοί. Ο Θεός να μας φυλάξει, μη φτάσουμε να γίνουμε ρηχοί άνθρωποι. Ο Θεός να φυλάξει τα παιδιά σας, προσέξατε το αυτό. Να μην γίνουν τα παιδιά σας ρηχά. Από τη μικρή τους ηλικία βοηθήσατε τα να έχουν ενδιαφέροντα, να ερευνούν το βάθος των πραγμάτων. Τα παιδιά από κατασκευή τους ρωτούν πάντα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Μη λένε οι γονείς πάψε, πάψε, πάψε. Το παιδί κάποτε θα πάψει και θα γίνει ρηχό παιδί. Δεν θα ενδιαφέρεται πλέον για τίποτα. Όταν όμως εξηγούμε στο παιδί, το παιδί θα αρχίσει να γίνεται παιδί βάθους. Προσέξατε το αυτό. Έτσι ιδιαίτερος θα παρακαλέσω, εάν θέλετε να δείτε παιδιά με ενδιαφέροντα.